Γεια σας παιδιά, θα συνεχίσουμε με την πρώτη κλίση των ουσιαστικών. Λοιπόν, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι οι καταλήξεις του ενικού αριθμού είναι οι εξής. Ποέτα, ποέτα, ποέτα. Είχαμε βάλει ως πρότυπο ουσιαστικό το ουσιαστικό ποέτα. Σήμερα θα δούμε λοιπόν πώς κλείνεται ο πληθυντικός αριθμός, ο οποίος στα λατινικά ονομάζεται pluralis. Οι πτώσεις, όπως είπαμε, είναι οι nominativus, genitivus, dativus, accusativus, vocativus, ablativus. Και ο πληθυντικός αριθμός του πρότυπου ουσιαστικού που χρησιμοποιήσαμε, του ποέτα, είναι ως εξής. Ποέτε, ποετάρου, ποέτης, ποέτας, ποέτε, ποέτης. Παρατηρώντας κανείς καταλήξεις, βλέπει ότι υπάρχουν πολλές καταλήξεις που είναι όμοιες μεταξύ τους. Όπως για παράδειγμα, η γενική και η δοτική του ενικού αριθμού έχουν την κατάληξη «ε». Ή η κλητική και η αφαιρετική του ενικού αριθμού έχουν την κατάληξη «α». Πώς θα διακρίνουμε τώρα μέσα στο κείμενό μας σε ποια πτώση ανήκει το ουσιαστικό? Αυτό θα το καταλάβουμε μόνο από τη συντακτική θέση του ουσιαστικού. Και να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Στην πρώτη πρόταση, ο Vidus Poeta Intera Pontica Exulat, βλέπουμε το ουσιαστικό ποέτα, ο ποιητής. Η μετάφραση της πρότασης είναι ότι ο Βίδιος ο ποιητής είναι εξόριστο στην ποντική γη. Το ποέτα είναι υποκείμενο στο ρήμα έξουλατ. Άρα, εφόσον το υποκείμενο μπαίνει πάντοτε σε πτώση ονομαστική, το ποέτα δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι αφαιρετική και άρα είναι ονομαστική. Όπως επίσης το ουσιαστικό τέρα, επειδή βρίσκεται δίπλα στην πρόθεση in, η οποία συντάσσεται πάντοτε με αφαιρετική και δηλώνει στάση σε τόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάποια άλλη πτώση εκτός αφαιρετικής. Έτσι και με βάση τη συντακτική θέση του ουσιαστικού μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια πτώση ανήκει. Αν μας ζητηθεί να μεταφέρουμε το ουσιαστικό στον άλλο αριθμό, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε συντακτική ανάλυση της πρότασης, ώστε να καταλάβουμε σε ποια πτώση βρίσκεται το ουσιαστικό και να τη μεταφέρουμε στην αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό. Λοιπόν, εφόσον διαπραγματευτήκαμε τα σχετικά με τα ουσιαστικά, θα δούμε στη συνέχεια το βοηθητικό ρήμα sum, το οποίο είναι πάρα πολύ εύχριστο, όπως καταλαβαίνετε, όσο εύχριστο είναι και στα αρχαία και στα νέα ελληνικά. Στο κείμενό μας το βλέπουμε εδώ στην τέταρτη γραμμή, το sum που είναι γάμο πληθυντικό του βοηθητικού ρήματος sum. Και επίσης και εδώ στο τέλος το S που είναι τρίτο ενικό πρόσωπο ενικού αριθμού του επίσης βοηθητικού ρήματος sum. Όταν πριν ξεκινήσουμε να δούμε πώς κλείνεται το ουσιαστικό, το ρήμα sum, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος. Όπως και στα αρχαία, έτσι και στα λατινικά, κάθε ρήμα έχει αρχικούς χρόνους. Όμως στα λατινικά δεν μας ενδιαφέρει το πώς σχηματίζεται σε κάθε χρόνο το ρήμα, αλλά μας ενδιαφέρουν μόνο οι χρόνοι εκείνοι από τους οποίους θα δημιουργήσουμε τα θέματα στους υπόλοιπους χρόνους. Έτσι, όταν θέλουμε να δούμε τους αρχικούς χρόνους ενός ρήματος, χρησιμοποιούμε μόνο τους εξής τύπους. Αρχικά, χρησιμοποιούμε τους αρχικούς χρόνους την οριστική του ενεστώτα, δηλαδή το πρώτο πρόσωπο οριστικής ενεστώτα. Χρησιμοποιούμε την οριστική του παρακειμένου, δηλαδή παρακάμπτουμε παρατατικό, μέλλοντα και όλα τα υπόλοιπα. Χρησιμοποιούμε επίσης το θέμα του σουπίνο, το οποίο σουπίνο είναι κάτι αντίστοιχο, όχι ακριβώς, αλλά μοιάζει με την μετοχή των αρχαίων ελληνικών. Και τέλος χρησιμοποιούμε το απαρέμφατο του ενεστώτα. Στου
τους αρχικούς χρόνους δεν τους γράφουμε κάθετα όπως τα αρχαία ελληνικά, τους γράφουμε οριζόντια. Και είπαμε ότι μας χρειάζονται μόνο αυτοί για το σχηματισμό των ρημάτων. Δεν μας χρειάζεται ούτε ο παρατατικός, ούτε ο υπερσυντέλικος, ούτε ο συντελεσμένος μέλλοντας, κανένας από αυτούς, παρά μόνο οι τύποι που σας έχω γράψει στον πίνακα. Έτσι λοιπόν η αρχική χρόνη του ρήματος σουμ είναι η εξής. Η οριστική ενεστώτα είναι σουμ, η οριστική παρακειμένου από την οποία δημιουργούνται όλοι οι συντελικοί χρόνοι είναι φουι. Το συγκεκριμένο ρήμα το σουμ δεν έχει σουπίνο, άρα βάζουμε μία παύλα. Και το απαρέμφωτο ενεστώτα του σουμ είναι το έσεν. Βέβαια, στους επόμενους αρχικούς χρόνους που θα γράψουμε σε οποιοδήποτε άλλο ρήμα συναντήσουμε, δεν θα αναφερθούμε και πάλι στο τι προσδιορίζει ο κάθε τύπος, γιατί από εδώ και πέρα θα ξέρουμε ότι η αρχική χρόνη είναι μόνο η οριστική ενεστώτα, οριστική παρακειμένου, σουπίνο και παρέμφωτο ενεστώτα. Πάμε να δούμε τώρα πώς κλείνεται το σουμ. Το οποίο φυσικά στη μετάφραση είναι ακριβώς όπως και στα ελληνικά. Είμαι, είσαι, είναι, είμαστε, είστε, είναι. Ρήμα σουμ. Το είμαι λοιπόν. Είσαι, είναι, είμαστε, είστε, είναι. Σουμ εσέστ, σουμ εσέστ, σουμ. Βλέπουμε ξανά τους τύπους. Σουντ, εστ. Σουντ, εστ. Τρίτο πληθυντικό, το πρώτο και τρίτο ενικό, το δεύτερο. Στα επόμενα μαθήματα θα μάθουμε πώς κλείνεται το σουμ μαζί με την προσωπική αντωνυμία, δηλαδή πώς θα πούμε εγώ είμαι, εσύ είσαι και πάει λέγοντας. Το τελευταίο πράγμα που θα μας απασχολήσει για το συγκεκριμένο μάθημα πριν αρχίσουμε την συντακτική αναγνώριση του κειμένου είναι η πρώτη συζυγία των ρημάτων. Τα ρήματα στα λατινικά έχουν 4 συζυγίες, από τις οποίες οι 2 τελευταίες είναι κάπως δυσκολότερες σε σχέση με τις 2 πρώτες. Στην πρώτη, ως επιτοπλίστων, υπάρχουν ομαλά ρήματα, δηλαδή ο σχηματισμός των αρχικών χρόνων γίνεται με ένα συγκεκριμένο πρότυπο τρόπο. Σε όλες τις υπόλοιπες συζυγίες, δυστυχώς, έχουμε ανώμαλα ρήματα, των οποίων πρέπει να μαθαίνουμε τους αρχικούς χρόνους. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να δούμε ότι ποια ρήματα πρώτης συζυγίας υπάρχουν στο κείμενό μας. Βλέπουμε λοιπόν το έξουλο, που σημαίνει είμαι εξόριστος, και είναι του ρήματος έξουλο, το scriptitat, που είναι του ρήματος scriptito και σημαίνει γράφω, το desiderat, που είναι του ρήματος desidero και σημαίνει επιθυμώ, το deplorat, που είναι του ρήματος deploro και σημαίνει θρηνώ, το narat, το οποίο είναι του ρήματος αφηγούμε, που σημαίνει αφηγούμε και είναι του ρήματος νάρο, το excruciant, το οποίο σημαίνει βασανίζω και είναι του ρήματος excrucio, repugnat, το οποίο είναι του ρήματος repugno και σημαίνει αντιμάχομαι. Και τέλος βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν βρίσκονται σε πρώτο πρόσωπο, αλλά είτε σε τρίτο πληθυντικό, είτε σε τρίτο ενικό. Να τα καταγράψουμε λοιπόν αυτά τα ρηματάκια, ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με αυτή και να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα κλείνουμε. Λοιπόν, γράφουμε εδώ ρήματα, ξεκινώντας λοιπόν από το έξουλο, που είναι της πρώτης συζυγίας. Η αρχική χρόνη του συγκεκριμένου και όλων των υπολείπων είναι εξουλάβει, εξουλάτουμ, εξουλάρει. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, με τα υπόλοιπα ρήματα στο επόμενο μας μάθημα.